Με φόντο τώρα την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, σταθεροποιητικά αλλά ψηλά συνεχίζουν να κυμαίνονται οι τιμές του πετρελαίου. Πάμε στον Γιάννη Φόσκολο, γιατί φαίνεται, Γιάννη, πως οι αυξήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν τόσο ορακτές που πάμε για ρεκόρ. Έτσι είναι, Ματίνα. Καλό μεσημέρι. Το αργό πετρέλαιο λοιπόν έχει εκτοξευθεί 8% αυτή την εβδομάδα, που είναι η μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση. Μπορούμε να το δούμε και στο γράφημα που έχουμε ετοιμάσει από τις αρχές του 2023. Εδώ βλέπεις λοιπόν πόσο εκτινάχθηκε η τιμή από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα. Ο μεγάλος φόβος φυσικά των αγορών είναι το Ισραήλ, Ματίνα, θα χτυπήσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τζο Μπάιντεν, να μην αποκλείει μία υποστήριξη των ΗΠΑ σε ένα τέτοιο χτύπημα, και αυτό ήταν η βασική αιτία που οδήγησε στην μεγάλη αύξηση των τιμών τα προηγούμενα 24 ώρα. Προς το παρόν, όπως είπες, υπάρχει μια σχετική ψυχραιμία, ωστόσο τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Η City Group έχει αναπτύξει σενάρια για το τι θα γίνει αν το Ισραήλ χτυπήσει μεγάλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν. Εκεί μπορεί να χαθούν έως και 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αν χτυπηθούν μικρότερες υποδομές, επιλεγεί να χτυπηθούν μικρότερες υποδομές. Εκεί μπορεί να χαθούν από 300 έως και 400.000 βαρέλια ημερησίως. Βέβαια, το σενάριο που ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου είναι η Τεχεράνη ως απάντηση, να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Εκεί λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, τα σενάρια μιλούν για μια αύξηση τιμών, Ματίνα, από 13 έως και $28 το βαρέλι. Και αυτό σημαίνει φυσικά ότι θα δούμε τις τιμές στα $100 το βαρέλι. Και φυσικά αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού. Αυτό είναι ο μεγάλος φόβος τώρα των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ίσως και τις δηλώσεις της επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της κυρίας Μπέατα Γιαβόρτσικ, που έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο Open και στην ημερησία, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, που εκφράζει αυτό το φόβο για την αναζωπήρωση του πληθωρισμού από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, να την παρακολουθήσουμε. The conflict, its escalation, could potentially lead to much higher oil prices, and that would reignite inflationary pressures at the time when we are just coming out from the latest episode of disinflation. So an additional increase in energy prices would be very painful for Europe, both for its industry as well as for households.